Λοιπόν, τώρα σε ακούω με προσοχή. Με πολύ προσοχή να με ακούσετε όλοι. Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Για ποιο πράγμα? Η σελήνη είναι στα ψάρια. Τα ψάρια το γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ ρομαντικά, πάρα πολύ τρυφερά, πάρα πολύ θέλουν να βοηθήσουν τους άλλους, ερωτιάρικα κτλ. Μαζί με τον Ποσειδώνα λοιπόν είναι μια πολύ δυνατή ώρα που μπορείτε να κάνετε μια ευχή. Να ξέρετε ότι αυτό τον καιρό βεβαίως βγάζουμε το περιοδικό τον αστρολόγο, διαβάζω τα επόμενα χρόνια κτλ. Φτιάχνουμε ότι πράγματα που ευχόμαστε πραγματικά μπορεί να γίνουν μέσα στις πιο δύσκολες στιγμές. Έτσι λοιπόν κάτι τέτοιο είναι η σημερινή μέρα μεν, όμως αυτή η εβδομάδα ιδιαίτερα προς το τέλος, ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται, είναι ιδιαίτερα εκρηκτική θα μπορούσα να πω σε όλους τους τομείς. Υπάρχει μεγάλη ένταση, θα ακούσουμε διάφορα πράγματα από εδώ και από εκεί. Άρα λοιπόν προσπαθούμε πάνω απ' όλα με αγάπη, πάνω απ' όλα με όσο το δυνατόν με ήρεμους τόνους να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις. Βλέπουμε και τα γεγονότα γύρω γύρω, παιδί μου, η ένταση ποτέ δεν βγάζει σε καλό. Έτσι λοιπόν αυτή την εβδομάδα μέχρι τις αρχές του Δεκεμβρίου, που θα πούμε πολλά για το Δεκέμβρη, θα πρέπει όσο το δυνατόν να αντιμετωπίσετε τα θέματα που ο καθένας έχει να αντιμετωπίσει, θέματα έντασης, όσο γίνεται με μια προσέγγιση αγάπης ακόμα και για τον άλλον που έχεις να του πεις κάτι, γιατί αλλιώς μπορεί να γυρίσουν τα πράγματα μπούμερα. Υπάρχει ένταση, υπάρχει σώση για αυτή την εβδομάδα, ιδιαίτερα προς το τέλος, όπου θα ακούσουμε και πολλά. Έτσι λοιπόν για εσάς τους κρύους, σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα για να μείνετε για λίγο μόνοι, να κάνετε ένα πρόγραμμα, να σκεφτείτε θέματα που έχουν σχέση με την οικογένεια ή την ακίνητή σας περιουσία. Ένα θέμα οικονομικό που έχει σχέση με άλλους, φορολογικά, ασφαλιστικά και τέτοια, σήμερα μπορεί να έχει μια δυσκολία, όμως εκεί θα βρείτε λύσεις εύκολα. Να ξέρετε ότι φέτος όσοι έχετε σχέση με κληρονομιές, με εφορίες, ασφάλειες κτλ., ενδεχομένως να βρείτε λύσεις τις οποίες δεν τις περιμένετε. Ενώ αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες, εσείς θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ και θέματα που έχουν σχέση με την υγεία σας, κρυολογήματα, μικροατυχήματα, αλλά και με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες. Μπορεί μέχρι το τέλος της εβδομάδος να δείτε μία, ακόμα και μία μικρή διαφωνία, αν και αρχίζει από μέσα σας μία επανάσταση, να φτάσει στο ζενίθ, γι' αυτό θα πρέπει να είσαστε προσεκτικοί. Παρ' όλα αυτά, αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες και από τη μία έχετε τις εντάσεις, από την άλλη, ένα θέμα που έχει σχέση με ταξίδια, με νομικά διαδικαστικά θέματα, βρίσκει λύση. Να κάνω μία παρένθεση και κάνεις. Να πω ότι η αυριανή μέρα ίσως να έχει ειδήσεις οι οποίες είναι δύσκολες και να προσέχουμε λίγο τα παιδιά γενικώς. Για τους ταύρους μας είναι μέρα που φίλοι μπορεί να σας βοηθήσουν. Έχετε θέματα τα οποία απασχολούν είτε την κοινωνική σας ζωή, το γάμο σας ή ακόμα και θέματα με την καριέρα και τη δουλειά. Προσέχετε λοιπόν αυτόν τον καιρό, μην αφήνετε τίποτε στην τύχη. Ο Δίας απέναντι από το ζώδιο σας σας κάνει λίγο να είσαστε υπεραισιόδοξοι και να μην προσέχετε ακριβώς αυτά που πρέπει να προσέχετε, ενώ γενικότερα ένα οικονομικό θέμα θα σας απασχολήσει. Να ξέρετε ότι τα μελλοντικά σας σχέδια ουσιαστικά είναι σε μια φάση που μπορούν πάρα πολύ ωραία να πραγματοποιηθούν, ειδικά αν είστε γεννημένοι τις 2-3 πρώτες μέρες. Η νέα θέση του χρόνου για εσάς, που θα πούμε για αυτά, είναι ιδανική για να σταθεροποιήσετε πράγματα. Άρα λοιπόν από τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε να δείτε τα σχέδιά σας να πραγματοποιούν. Προσοχή, υγεία, εργασία. Για τους διδύμους είναι έτσι και έτσι οι μέρες. Αύριο ο Ερμής, δικός σας κυβερνήτης, συναντά τον Κρόνο. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως ή να ακούσετε κάτι που δεν σας αρέσει, ειδικά αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, ή να αντιμετωπίσετε ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό. Προσέχετε λίγο την υγεία σας, προσέχετε υποχρεώσεις που μπορεί να έχετε, ακόμα και θέματα που έχουν σχέση με τα παιδιά ή τον ερωτικό σας σύντροφο, μπορεί αυτόν τον καιρό να σας απασχολήσουν έντονα. Θα πρέπει λοιπόν να είσαστε εκεί. Θέματα που έχουν σχέση με την εργασία ή την υγεία, νομίζω ότι θα μπορέσετε να τα ξεπεράσετε. Τα καρκινάκια μας των πρώτων ημερών είστε αρκετά καλά. Σήμερα η σελήνη είναι σε ένα πολύ ωραίο ζώδιο, πολύ φιλικό για σας. Μπορεί να σας δώσει μια έμπνευση, να έχετε μια διάθεση να δείξετε την αγάπη σας στους άλλους, ειδικά αν είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο, ή να οργανώσετε ακόμη και κάποια ταξίδια στο εξωτερικό, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για σας. Η συναισθηματική σας ζωή φαίνεται να παίρνει ένα νέο δρόμο.
ακόμα, ειδικά αν είστε γεννημένοι τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Τώρα, αν είστε γεννημένοι γύρω στις 17, μία συνάντηση ή κάτι καλό που μπορεί να έχετε με αγαπημένα πρόσωπα μπορεί από απρόβλεπτα γεγονότα να αναβληθεί κατά κάποιο τρόπο. Ενώ αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες, μην αφήσετε τίποτα για το τέλος της εβδομάδας. Είναι μία εκρηκτική κατάσταση για εσάς και για την επαγγελματική ζωή, το γάμο, ακόμα και για τα οικογενειακά. Περιορίστε τους κινδύνους που μπορεί να διατρέχετε, μην τρέχετε με το αυτοκίνητο και προσπαθήστε να είστε πολύ ήρεμοι. Θα το ακούω μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα ακούτε να το λέω αυτό. Τα λιντάρια μας... Είναι μη καρκίνη μόνο. Κοίταξε, κρυή, καρκίνη, ζυγή και εγώκερη θα πρέπει να προσέχουν πολύ. Γενικότερα όμως, όταν είναι μια εκρηκτική περίοδος, καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αν δεν πιάνουν εμένα και πιάνουν εσένα και μαλώσω μαζί σου, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Όταν λοιπόν είναι εκρηκτικά τα πράγματα, καλά θα κάνουμε είτε να τα αναβάλουμε ή να ακολουθούμε μια πολύ πιο ήρεμη προσέγγιση για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Ένα λιοντάρι μου έκανε σήμερα παράπονα, ότι δεν λέω πολλά για εκείνον και για τη γυναίκα του που είναι παρθένος. Λέω, γκρινιάρα είσαι, γι' αυτό το λες, γιατί για τους παρθένους λέω. Λοιπόν, λιονταράκια, αυτό τον καιρό νομίζω ότι είστε αρκετά καλά. Σας απασχολεί πάρα πολύ η οικογένεια με την οποία θα δώσετε πολλά. Όμως αυτό τον καιρό μην τρέχετε με το αυτοκίνητο, προσέχετε πώς χειρίζεστε το λόγο. Είναι μια περίοδος που τουλάχιστον εσείς που είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες μπορείτε να κάνετε μια πολύ πολύ καλή αλλαγή η οποία θα είναι θεαματική, μπορεί να είναι εξωτερικό, μπορεί να είναι με τα παιδιά ή τον ερωτικό σας σύντροφο. Κάτι καλό τέλος πάντων. Είστε λίγο υπερβολικοί αν είστε γεννημένοι αρχές Αυγούστου, μην κάνετε πάρα πολλά. Γενικά προσέχετε αυτή την εβδομάδα πώς χειρίζεστε το λόγο και το δρόμο, το δρόμο μην τρέχετε. Για τους παρθένους μας που μου είπες ότι δεν λέω πολλά, κυρία μου, και όμως ο Δίας από ποιους μήνες ευνοεί πάρα πολύ εσάς που είστε γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι καλά. Για εκείνους που λέμε ότι δεν να προσέχουν, είναι οι των τελευταίων ημερών που έχουν ένα θέμα και μάλιστα αύριο μπορεί να παρουσιαστεί αυτό το θέμα το οικογενειακό και το οποίο σας απασχολεί άμεσα, προσπαθήστε να το επιλύσετε όσο το δυνατόν πιο ήρεμα. Ένα οικονομικό θέμα θα σας απασχολήσει ως το τέλος της εβδομάδος, αλλά αυτό πια είναι θέμα όλων των Ελλήνων. Για τους ζυγούς μας, σήμερα είναι μέρα που θα μπορείτε να ασχοληθείτε με την δουλειά ή ακόμα και με την υγεία. Θα έχετε μια έμπνευση η οποία είναι σημαντική και η οποία μπορεί να βοηθήσει ακόμα και τα οικονομικά. Μόνο αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, αυτή την εβδομάδα, θα τα ακούτε το λέω όλη την εβδομάδα, προσέχετε με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες, ακόμα και περιορίστε την πιθανότητα να έχετε ένα μικρό ατύχημα, είτε με μεταλλικά αντικείμενα ή ακόμα και με το αυτοκίνητο. Προσέχετε λοιπόν. Για τους σκορπιούς μας σήμερα είναι η ιδανική ημέρα χαλά.